Εμείς οι λαοί, αγαπητοί φίλοι, και για να εστιάσουμε εδώ στην δική μας χώρα, εμείς ο ελληνικός λαός ζούμε μία διαρκή και μόνιμη κατοχή, μία εσωτερική κατοχή, την οποία άλλοι δεν μπορούν να τη δουν, οι περισσότεροι, ή οι ακόμα περισσότεροι δεν τους αφήνουν να τη δουν με διάφορα τεχνάσματα τα οποία το σύστημα ξέρει να χρησιμοποιεί, έτσι ώστε να αυξάνει και να συνεχίζει την ύπνωση, να κόβει τα κεφάλια όσων ξυπνάνε και δίνουν το μήνυμα της αφήμισης και της ενημέρωσης, και έτσι να συνεχίζει ανενόχλητο το σύστημα αυτό την κατοχή του. Βεβαίως δεν μας πυροβολούν όπως οι Γερμανοί τότε, ή δεν μας κόβουν τα κεφάλια όπως οι Τούρκοι τότε. Έχουν υπιότερους τρόπους, δήθεν να μας προστατεύουν, δήθεν χαλαρά και έτσι ας το πούμε ανέμακτα, όμως το αποτέλεσμα που φέρουν είναι το ίδιο. Να είμαστε δούλοι, υποταγμένοι, άγριας εκμετάλλευσης άμυροι και δύναμοι άνθρωποι, να υπομένουμε τη μοίρα μας αυτή στα προγράμματα των υψηλά ισταμένων του κατεστημένου, το οποίο αποτελεί μία ένωση των πολιτικών, των μηντιαρχών, του κεφαλαίου και ορισμένων άλλων αδίστακτων κοντινών τους και παρακρατιανών τους, που τους υπηρετούν για να έχουν και αυτοί να παίρνουν κάποιο γλύψιμο, κάποιο επίδομα, κάποιο κέρδος, κάποιο μισθό, κάποια θεσούλα, και να καμώνονται και αυτοί ότι κάποιοι είναι, και έτσι να συνεχίζεται το παιχνίδι με το σύστημα και τους βοηθούς του σε ένα λίθαργο και σε μια υποταγή διαρκείας ενός ολόκληρου λαού, ο οποίος ούτε αφυπνίστηκε, ούτε κατάλαβε τόσα χρόνια τι παίζεται, και πολύ φοβάμαι, επειδή δεν αφήνουν πολλούς να μιλάνε περί αυτού, ότι δεν θα καταλάβει τελικά ποτέ ο λαός ετούτος πόσο άτυπα υποδουλωμένος είναι και πόσο ανέλπιστα, απέλπιδα θα έλεγα, θα συνεχιστεί η πορεία του αυτή. Για να εστιάσουμε λίγο ακόμα περισσότερο, θα σας πω ότι αντίθετα προς αυτό, ή μάλλον προς αντιμετώπιση αυτού του πράγματος, κάθε φορά εμείς οι πιο ρομαντικοί τέλος πάντων λέμε θα αλλάξουμε κυβέρνηση και θα αλλάξει κόμμα και θα έρθει ένα άλλο κόμμα, ένα καλύτερο κόμμα, ένα δημοκρατικότερο κόμμα, ένα φωτεινότερο κόμμα να αναλάβει επιτέλους την εξουσία. Και αυτό το πράγμα το νιώσαμε όσοι το προλάβανε πιο πολύ τότε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν η μεγαλύτερη ελπίδα που είχε ποτέ φανταστεί ο ρομαντικός νους μας, και η οποία βέβαια διαψεύστηκε και προδόθηκε παντελώς. Άλλη μια φορά, για να δούμε πολύ πρόσφατα, να αφήσουμε τους ανάμεσα χρόνους και προσωπικότητες, είμαστε με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος και αυτός με άλλο τρόπο, με άλλη γνώση, με άλλη εμφάνιση, με άλλη εικόνα, το ίδιο ακριβώς, την ίδια ακριβώς απογοήτευση μας έχει δημιουργήσει. Παράγει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Καθεστωτικά, ανερυθρίαστα, αναπάντεχα, απρόσμενα, από εμάς τους που λέω ότι ελπίζαμε, και κυρίως ανάργητα, παρανομή απάνθρωπα και ανάργητα σε βάρος του ελληνικού λαού και δι' του καλύτερου κομματιού, του πιο πονεμένου κομματιού, αυτών που δοκιμάζονται. Και αν δείτε και, ξέρετε, ανάγνωση των πολιτικών πεπραγμένων και αποφάσεων εννοώ, τότε θα βγάλετε αμέσως το συμπέρασμα, δείτε, οι ημέτεροι πρώτον πόσο υψηλούς μισθούς έχουν, πόσοι εκ των ημετέρων είναι διορισμένοι, σε πόσο κρίσιμες θέσεις είναι διορισμένοι, για τις οποίες θέσεις δεν είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι, δεν είναι ικανοί, δεν επαρκούν για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της θέσης αυτής, και όμως ακριβώς γιατί εφαρμόζεται η ίδια τακτική, ότι τώρα είναι η δική μας μερίδα του συστήματος που θα είναι από πάνω, αύριο θα έρθει η δική σας π.χ. κύριε Μητσοτάκη, θα μπουν άλλοι, θα οικονομήσουν άλλοι, θα δοξαστούν άλλοι, θα δοξαστούν εντός εισαγωγικών, και όλοι μαζί η μία παρέα διαδέχει την άλλη, και όλοι μαζί, μα όλοι μαζί είναι μία παρέα εκμεταλλευτών, οι οποίοι δουλεύουν την ιστορία ενός λαού, την καθημερινότητα ενός λαού και τη ζωή του κάθε ανθρώπου, παράγοντας πίκρα, αδικία, πόνο, οργή, βάσανο, απογοήτευση και θλίψη. Και με αυτά τα στοιχεία ζούσαν οι λαοί, και ο δικός μας ζούνε, ζει σήμερα αυτό το πράγμα ο λαός, και θα το ζει και αύριο. Έχω κατά καιρούς παρουσιάσει και αποδείξεις των σκέψεων και των εκδοχών αυτών, για να φανεί ότι δεν είναι απλώς σκέψεις και εκδοχές,
αλλά πραγματικότητες. Και μέσα στα πολλά που ρωτάω και εσάς μεταξύ μας αναρωτιόμαστε και τον κύριο Τσίπρα, με τον οποίο τυχαία να έχω αλληλογραφία, το ρωτάω, αλλά δεν μπορεί να απαντήσει. Δεν απαντάει. Ευχαριστεί για τα ευγενικά λόγια, για την επικοινωνία και τη γραφή. Αλλά απάντηση επί των κρίσιμων ερωτημάτων δεν δίνει. Κύριε Τσίπρα, πόσους φοροφυγάδες έχετε κάτι στο σκαμνί και τους τα έχετε πάρει? Πόσους κλέφτες έχετε κάτι στο σκαμνί και τους έχετε δικάσει? Μάλλον τους απαλλάσσετε με διάφορες αποφάσεις που βγαίνουν στη Βουλή. Όλοι βγαίνουν λάδι από πάνω μετά. Ο δεν τρέχει τίποτα. Άρα λοιπόν δεν εισπράττεται από τους φοροκλέφτες, δεν εισπράττεται από τους μυζαδόρους και τους κλέφτες και τους καταχραστές των μεγάλων και τρελών κονδυλίων και ποσών, δεν λογοδοτούν αυτοί οι οποίοι ως τώρα τρελά τα ξόδεψαν τα λεφτά αυτά, μόνο σας το λέτε, ότι έκλεψαν και κατάκλεψαν και ξόδεψαν και καταξόδεψαν και άρπαξαν, εσείς το λέτε κύριε Τσίπρα, έτσι δεν είναι? Αυτοί λοιπόν ποιοι είναι? Αόρατοι? Δεν έχουν όνομα και διεύθυνση, δεν τους ξέρετε? Αφού τους ξέρετε, δεν κάνατε κάτι για να τους πάρετε έξω από τον, με στεντορία φωνή να τα λέτε αυτά στη Βουλή και στα μικρόφωνα? Κάνατε τίποτα να έρθει το χρήμα πίσω το κλεμμένο? Όχι. Τους αναφέρετε μεν, χωρίς να αναφέρετε ονόματα, αορίστως, και μετά με συγκεκριμένα ονόματα, το λαουτζίκο, το συνταξιούχο, το φοιτητάκο, τον οικοκύρη, τον ιδιοκτήτη, πάτε και του πίνετε το αίμα. Και αυτό λέγεται ότι είναι δημοκρατία και ότι είναι, είστε ο εσαρκωτής των ιδεών ή των ελπίδων που είχε ο λαός σε τούτος όταν σας ψήφισε? Όχι. Άρα αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι με όποιο μανδύα και αν έρθει μια κυβέρνηση στην εξουσία, με όποιο όνομα, με όποιο σλόγγαν, θα είναι πάντα μια απογοητευτική, σκληρή, ανάλγητη, εκμεταλλευτική κυβέρνηση, η οποία θα χτυπάει, θα εξοντώνει και θα εξουθενώνει διαρκώς τους αδύνατους και θα ευλογεί και θα ευνοεί και θα καλύπτει και θα συγκαλύπτει τους ενόχους και τους ανίκοντες στην απάνω τάξη των πλουσίων, των κλεπτών, των εκμεταλλευτών, των απατεώνων και των παλιανθρώπων. Και αυτό το πράγμα θα μείνει στην ιστορία σαν το δικό σας πέρασμα, κύριε Τσίπρα, όπως και του κυρίου Σαμαρά, όπως και του κυρίου Καραμαλάκου, όπως και του κυρίου Γιωργάκη, όπως και του κυρίου Ανδρέα Ορονών. Γιατί όλα αυτά είναι απατηλά ονόματα, απατηλά πρόσωπα, απατηλές ρητορίες και απατηλές θεωρίες. Στην πραγματικότητα είστε ένα σύστημα εκμεταλλευτικό μιας ομάδας έξυπνων ή πονηρών ή και ανάλγητων και ασυνείδητων ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να πλουτίσουν σε βάρος του ιδρώτα και των αξιών ενός λαού, ποδοπατώντας τον ιδρώτα του και τις αξίες του, για να παίξετε το παιχνίδι που λέγεται σύστημα, οι από πάνω, οι εκμεταλλευτές και εξουθένωση, την εκπηδένηση και εκμετάλλευση των από κάτω που είναι ο ελληνικός λαός. Μόνο που η εκμετάλλευση αυτή επί των ημερών του κυρίου Τσίπρα έχει ξεπεράσει κάθε όριο, γιατί πλέον έχουν βγει όλα στη φόρα, η εκμετάλλευση, η αδικία, η αρπαγή, όλα αυτά τα οποία έχει κάνει και ο Τσίπρας, ο οποίος ήρθε ως σωτήρας και απέδειξε, και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω αυτό, ότι είναι αν όχι χειρότερος από τους άλλους, τους προηγούμενους, πάντως ίδιος και απαράλλακτος, και συνέχισε ένα σκληρό παιχνίδι σε βάρος των αδυνάτων μέχρι να τους εξοντώσει. Αλλά δυστυχώς έχουν όλοι αυτοί και ένα άλλο τελευταίο ψεγάδι, αγαπητοί φίλοι, ότι δεν ντρέπονται και δεν νοιάζονται και για το έσχατο τι όνομα θα αφήσουν στην ιστορία, διότι αυτά όλα ας ξέρουν και το ξέρουν, και ό,τι και αν κάνουν και όσο και αν μας τριμώξουν και όσο και αν μας απειλήσουν και όσο και αν μας γυρίσουν την πλάτη, αυτό που φοβούνται και είναι το μόνο που φοβούνται και αυτό που θα συμβεί και είναι το μόνο που θα συμβεί, μην περιμένετε ούτε να τους δικάσουν όλους αυτούς ούτε να τους κρεμάσουν, αυτό που θα συμβεί είναι θα γραφτούν αυτά και θα μείνουν στην ιστορία. Και αν κάποτε οι λαοί ξυπνήσουν, αν λέω κάποτε, τις φάτσες τους θα τις παραγγείλουν σε εργαστήρια και θα τους κάνουν πτυελοδοχεία στις γωνίες των δρόμων και στις πλατείες για να φτύνει ο κόσμος. Αφού εμείς οι ιστορικοί που γράφουμε θα τα καταχωρήσουμε αυτά και τα συν, αν έχουν συν, και τα πλην, και θα κρίνει το μέλλον ποιοι είναι τούτοι εδώ και πόσο φτύσιμο θέλουν. Αυτά αγαπητοί φίλοι, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Thank you.